Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πάμε τώρα λίγο να δούμε ειδικά τα θέματα τα αγροτικά. Γιατί όπως ακούτε όλες αυτές τις μέρες, η απόφαση είναι για την άλλη Πέμπτη. Οι αγρότες βγαίνουν και κλείνουν τα σύνορα, κλείνουν την κρύσταλλο πηγή, αφού πρώτα συγκεντρωθούν στην αερογέφυρα του Άργου Σαριστικού και με τα αυτοκίνητά τους και όχι τα τρακτέρ θα κατευθυνθούν προς συγκεκριμένη περιοχή. Χθες μάλιστα βγήκε και το κείμενο των αιτημάτων. Δεν είναι ένα αίτημα, δεν είναι δύο, είναι αρκετά αιτήματα. Ενώ περιμένουν, επαναλαμβάνω, τις κινήσεις και από την πλευρά της κυβέρνησης, από τις κινήσεις και από την πλευρά, όπως μας έχουν πει τουλάχιστον, του τοπικού βουλευτή του κύριου Τζικαλάγια. Είναι στη γραμμή μας. Κύριε Τζικαλάγια, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Νατσούλη. Τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, κύριε Τζικαλάγια, τις τελευταίες μέρες παρατηρήσαμε ένα μπαράζ δηλώσεων που ξεκίνησε μάλιστα από τις παραμονές της Γενικής Συνέλευσης των Λακωμάτων. Μέχρι και χθες, λοιπόν, υπάρχει ένα μπαράζ δηλώσεων του αγροτικού κόσμου και των αγροτοσυνδικαλιστών, όπως ονομάζουμε, και για την κυβέρνηση, αλλά και για σας προσωπικά. Μάλιστα. Μια επίθεση, θα λέγαμε, και μάλιστα, αν μπορούμε να παρατηρήσουμε και κάτι, αν αυτό έχει μια πρακτική αξία και αν θέλετε να το σχολιάσετε, ότι ιδιαίτερα αιχμηρή και για το κόμμα και για σας είναι στελέχη της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω σε ποια αναφέρεστε, σαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θέλετε να πούμε και ονόματα? Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεστε. Δηλώσεις έχουν κάνει, ας πούμε, ο κύριος Μάνος, έχει κάνει ο κύριος Λαζαρίδης. Εντάξει, ο κύριος Μάνος είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Για άλλον δεν γνωρίζω να έχει κάνει δηλώσεις από τα στελέχη. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύπλοκο το θέμα. Είμαστε σήμερα 28 Ιανουάριος, είναι μερικά πράγματα που προξενούν εντύπωση. Καταρχάς, σε συνδυασμό και με όλα όσα ακούστηκαν τις πολλές τελευταίες μέρες και στη συνέλευση των αγροτών, που φυσικά όπως είχα ηθική υποχρέωση παραβρέθηκα, ξέρετε ότι λέμε οι υπόλοιποι πολίτες ότι οι αγρότες κάθε Ιανουάριο βάζουν προς τα τρακτέρ, ανάβουν τις μηχανές. Είναι νομίζω θα ανάψετε και νέες φωτιές τώρα, κύριε Τζικαλάγια. Πέρα από τα καδέματα. Αυτό που μας είπαν ότι ενόχλησε πάρα πολύ είναι η δήλωσή σας για το ζέσταμα των τρακτέρ από το κρύο. Εκεί το θεώρησαν προσβλητικό. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι τιμώ την εργασία, τον υδρότα και μερικές φορές και το αίμα των αγροτών στη γη προκειμένου να εξασφαλίσουν το ψωμί τους, την προοπτική για τις οικογένειές τους. Σέβομαι τον αγώνα τους, σέβομαι τη δουλειά τους και από τότε που ασχολούμαι με την πολιτική πάντοτε αρθρώνω λόγο πολιτικό αλλά και ενεργό ουσιαστικά έτσι ώστε να δίνονται λύσεις στα προβλήματά τους, γιατί πιστεύω απόλυτα ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία πρέπει να ενισχυθούν γιατί είναι ένα μερίδιο σημαντικό της ελληνικής οικονομίας. Από εκεί και πέρα οι όποιες απόψεις θα ακούσετε από μένα κυρίως αφοράν κάποιους εκπροσώπους, κάποιους εκφραστές, κάποιους όπως λέτε αγροτοσυνδικαλιστές, εκεί είναι η διαφωνία. Είμαι σίγουρος ότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών θα συμφωνήσουν με αυτά που έχω πει τις προηγούμενες μέρες και αυτά που θα σας πω και σήμερα. Λέω λοιπόν ότι αυτό που λέτε για την πρόσφατη ανακοίνωσή μου φυσικά και έχει τόσο πολύ παγωνιά που εννοείται ξέρουμε από παλιά, αυτό δεν έχει κάποια ούτε ηρωνία ούτε οτιδήποτε άλλο, ότι το εξέλαβαν όμως σαν ηρωνία, αυτό πρέπει να σας πω. Πετρέλαια στα οχήματα, εννοείται δεν τα αφήνουν μια εβδομάδα και 10 μέρες χωρίς να τα βάλουν μπρος στις μηχανές για να μην παγώσουν οι μηχανές όλα τα σωληνάκια και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα φυσικά και η πολιτική έννοια είχε την έννοια ότι δεν έχουν κανένα νόημα οι κινητοποίησεις σε αυτή την περίοδο στην Καστοριά. Θέλω να πω λοιπόν ότι κάθε μισό λεπτά, γιατί αυτό είναι σοβαρό που λέτε. Δηλαδή τα αιτήματα τα οποία τα έχουν καταγράψει πέρα από τις πληρωμές των φασολιών έχουμε... αντιμετώπιση υπέρμετρη αύξηση κόστους παραγωγής, που είναι τρομακτικό θέμα, κύριε Τζικαλάγια. Ωραία, θα πούμε και κατασκευή φράγματος νεστορίου, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ
ως προς τον καύσωνα, ελέγχους και ελληνοποιήσεις, επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρέλαιου, ένταξη κρατικές οικονομικές ενισχύσεις, στελέχωση ΕΛΓΑ με προσωπικό, ωραία, διασφάλιση των συνδεδεμένων ενισχύσεων, απόσυρση του κανονισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια παρελθόντων ετών, αντιμετώπιση προβλημάτων βίαιης και πολιτικοποίησης, χρηματοδότηση σχεδίων βελτίωσης, να τα πω όλα. Αναμόρφωση ασφαλιστικού συστήματος αγροτών, τιμή κοινοποίηση των συνδικαλιστικών, ποινικοποίηση των συνδικαλιστικών αγώνων. Όλοι αυτοί οι λόγοι, ένας προς ένας, είναι σαφώς για την κινητοποίηση επόμενης Πέμπτης. Δεν σας κάνει όμως εντύπωση ότι τέτοια εποχή, Ιανουάριο, άλλα χρόνια, είχαμε ξεσηκωμούς αγροτών στον κάμπο της Θεσσαλίας, έξω από τη Θεσσαλονίκη, στην νοτιότερη Ελλάδα και κατά κάποιο τρόπο ναι, πολύ πιο υποδεέστερα ακολουθούσαν και οι δικοί μας αγρότες και καλά κάνουν. Συγγνώμη, γιατί μιλάτε καθαρά. Εννοείται δηλαδή ότι δεν έχουν τι άλλο να κάνουν αυτόν τον Ιανουάριο οι αγρότες και βγαίνουν στον δρόμο. Δεν εννοώ τίποτα. Αφήστε μου να πάω αυτό που θέλω να πω και θα εννοήσουν οι πολίτες και οι αγρότες που μας ακούνε τώρα. Ναι. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι το γεγονός ότι αυτή την περίοδο και εδώ και πολύ καιρό οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα δεν προβαίνουν σε κινητοποιήσεις σημαίνει ότι είναι ικανοποιημένοι από την πολιτική της κυβέρνησης απέναντί τους. Άρα λοιπόν πρέπει να αναλύσουμε γιατί στην περιοχή μας υπάρχει κάποια αναταραχή. Δεν μπορώ να πω ακόμη κινητοποίηση γιατί κινητοποίησεις δεν έγιναν. Αυτά που έγιναν είναι μικρές ενέργειες κατ' εμέ. Θέλω να πω λοιπόν ότι και στο νομό μας όλα όσα γίνονται τον τελευταίο καιρό θέλω να πω ότι υπάρχει μια συγχορδία και μια συμπαιγνία. Δηλαδή, και θα αναλύσω τι εννοώ. Συγχορδία σημαίνει ίσως αρμονικά δομημένο, να μην πω οργανωμένο από κάποιους και αυτοί οι κάποιοι είναι η αντιπολίτευση οι οποίοι βλέποντας τις μεγάλες επιτυχίες που θα έχει η κυβέρνηση φέτος και έχει φαίνεται από αυτά που προγραμματίζονται να γίνουν το επόμενο διάστημα δεν τους αρέσουν και θέλουν να πλήξουν την κυβέρνηση. Εννοείται στελέχη του αγροτικού κόσμου που ανήκουν σε άλλα κόμματα. Ναι βεβαίως πολλά στελέχη από τους συνδικαλιστές του αγροτικού κόσμου πρόσκυνται στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτοί λοιπόν θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση. Οι άλλοι που πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία τι θέλουν. Να θέλουν να έχουν ισχυρό αντιπολιτευτικό λόγο. Πολύ ωραία. Και αυτοί το από έχουν. Την άλλη μεριά. Από την άλλη μεριά. Από κάποιες φωνές που μπορεί βέβαια να ξεκαθαρίσω ότι εννοείται ότι δεν υπάρχει κυβερνητικός συνδικαλισμός και κάθε πολίτης, κάθε εργαζόμενος, άσχετα που πρόσχεται πολιτικά, έχει δικαίωμα όταν και το κόμμα του βρίσκεται στην κυβέρνηση να διεκδικεί τα δικαιώματά του και πόσο μάλλον όταν εκπροσωπεί αυτούς που τον ψήφισαν σε ένα σωματείο, σε ένα σύλλογο, σε μια ομοσπονδία, είναι τότε και ένας λόγος παραπάνω να προσπαθεί. Δεν σημαίνει ότι πρέπει σώνει και καλά να ταυτίζεται με τις κυβερνητικές αποφάσεις και για τον κλάδο του έχει δικαίωμα να διεκδικεί το καλύτερο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Τα κείμενα που υπογράφουν και οι δεξιοί αλλά και οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης είναι κοινά. Ναι. Την ίδια υπογραφή βάζουν στο ίδιο κείμενο. Πώς γίνεται οι μένα να το κάνουν για την αντιπολίτευση και οι άλλοι να το κάνουν γιατί. Κύριε Νατσούλη, ναι, η χθεσινή απόφαση, το χθεσινό δελτίο τύπου δεν είδα κάποιος δεξιός, όπως λέτε, αγρότης, συνδικαλιστής να υπέγραψε αυτό το έγγραφο. Έτσι, κοιτάξτε, για τον σύλλογο του Άργους δεν υπέγραψε ο κύριος Μάνος γιατί δεν μπορούσε να πάει. Εκτός αν συνέβη κάτι άλλο. Μια σαφή απάντηση ότι κανείς, όπως λέτε, νεοδημοκράτης, συνδικαλιστής δεν υπέγραψε. Υπογράφει ο κύριος Χρήστος Σαμαράς αντί του κυρίου Μάνου. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, δεν θα κάνουμε και ανάλυση πολιτικών φρονημάτων. Ο καθένας μπορεί να έχει όποια πολιτική τοποθέτηση. Δεν είναι θέμα μόνο υπογραφής όμως, είναι όμως, το τι έχουν πει ήδη στον αέρα, δημόσια. Θέλω να πω όμως και μετά θα το. Μόνο μια κουβέντα θα πω και μετά θα μπούμε στην ουσία. Ναι. Ότι να είστε απολύτως βέβαιος ότι κάποιοι, αν θέλετε και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ναι, του Νομού Καστοριάς, ενοχλούνται που με βουλευτή της Καστοριάς, τον ομιλούντα, υπάρχουν τόσες επιτυχίες στα υπόλοιπα μεγάλα θέματα και ξέρουμε πολύ καλά ότι τις επόμενες μέρες θα γίνει τα εγγένεια, να μην πω αγιασμός, για το φυσικό αέριο και μέσα στο Φεβρουάριο θα ξεκινήσουν οι πρώτες εργασίες, ότι μέσα στο Φεβρουάριο πριν από λίγο μιλούσαμε την Εγνατία θα δημοπρατηθεί η σύραγγα της Κλεισούρας και να μην πω για τα υπόλοιπα που και πριν από λίγο πριν μιλήσω με εσάς και ο πύργος του αεροδρομίου προχωράει και αυτός. Έχουμε το κόλλημα του, να το πω και αυτό, του φράγματος του Ναστορίου. Πραγματικά. Άρα συμπέρασμα, εμπλοκή. Κύριε Τζιγαλάγια, συμπέρασμα. Άρα και κάποιοι δεξιοί
δεν θέλουν Τζικαλά για βουλευτή. Αυτό καταλαβαίνω. Εξυπακούεται αυτό, γιατί έχετε καμία αμφιβολία. Αυτό και λογικό είναι. Όχι, δεν λογικό εγώ, είναι. Δεν είναι. Εγώ ρωτάω. Δεν μα δεν είναι δυνατόν να 4 υποψήφοι είναι σε κάθε εκλογές. Ελπίζω να είναι και στις επόμενες εκλογές. Άρα, 4, αποδίδεται την κριτική που ασκείται και στο πρόσωπό σας από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το γεγονός ότι δεν θέλουν τον Ζήση Τζικαλάγια στην Βουλή. Το θέμα δεν είναι ότι δικαίωμά τους είναι στις εκλογές, στις βουλευτικές, να ψηφίζουν όποιον θέλουν, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιείται η δικιά μου, οι δικές μου θέσεις και οι προσπάθειες που κάνω αυτή την περίοδο και για τους αγρότες, να έχουν σαν κίνητρο την υπονόμευση των επιτυχιών. Και το όχι απλά λοιπόν δεν σας θέλουν, υπονομεύουν και όλο αυτό που γίνεται. Το ψαλίδισμα. Αυτό είναι πολύ βαριά καταγγελία, κύριε Τζικαλάγια. Είπατε. Αυτό είναι πολύ βαριά καταγγελία. Γιατί λέτε δεν υπάρχει καμία καταγγελία. Τι καταγγελία, δεν καταγγελία. Με την έννοια πια, όχι μόνο στρέφονται εναντίον σας, αλλά λέτε ότι και υπονομεύουν το όποιο έργο της κυβέρνησης γίνεται στην Καστοριά. Αυτό είναι πολύ βαρύ, αυτό το λέω. Αν είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, εννοείται. Όταν αντίκους καταφέρονται κατά των πρωτοβουλειών του βουλευτή, υπονομεύουν έτσι και το αυτό έργο λέμε. Της κυβέρνησης. Το ίδιο πράγμα λέμε. Το ίδιο πράγμα ακριβώς λέμε. Το οποίο έργο, κύριε Νασούλη, είναι τεράστιο στους αγρότες τα τελευταία χρόνια, γιατί ξέρουμε ότι από τότε που βγήκαμε στη διακυβέρνηση της χώρας, πληρώθηκαν όλες οι υποχρεώσεις που είχαν 2 χρόνια πίσω από την προηγούμενη κυβέρνηση. Άμα θέλετε, ρωτήστε έναν τους συνδικαλιστές εκπροσώπους σε επόμενη συζήτηση που θα έχετε μαζί τους. Από την άλλη μεριά, το μεγάλο καυτό θέμα που είχαμε από τον Μάρτιο του 2021 με τις παγωνίες που έκαναν ζημιά μεγάλη στα μήλα, ξέρουν όλοι οι μηλοπαραγωγοί και είναι πολλές εκατοντάδες ότι πληρώθηκαν στην ώρα τους όπως είχαμε πει και κυρίως με καλή τιμή αποζημίωση. Αν πληρωνόταν και η φασολοπαραγωγή στην ώρα τους, πιστέψτε μου, δεν θα είχαμε κανένα θέμα. Ναι. Θέλω λοιπόν να πω επί της ουσίας, γιατί δεν έπρεπε να υπάρχει τώρα και θέμα. Και κινητοποίησης επίσης, βεβαίως, όπως μας στέλνουν εδώ και μηνύματα, δεν γίνονται μόνο στην Καστοριάνο. Μην ξεχάσουμε το πούμε αυτό. Γίνονται σε όλη την Ελλάδα αυτή την εποχή, έτσι. Δεν είναι κάποιο Καστοριανό φαινομένο επίσης. Δικαίωμα του καθενός, του κάθε συλλόγου, του κάθε ομοσπονδία. Στην ουσία να πάμε όμως τώρα, κύριε Τζικαλάκη. Στην ουσία λοιπόν. Για να δούμε, γιατί βλέπουν εδώ και μάλιστα έχει δημοσιοποιηθεί συνάντηση με τον Υπουργό από τους γειτονικούς βουλευτές Κωνσταντινίδη και Αμανατίδη, ναι, για αντίστοιχα αγροτικά θέματα των ομών Φλόρινας και Κοζάνης. Και λένε εδώ οι δικοί μας. Καλά, πώς μπορούν αυτοί και δεν μπορούμε εμείς. Ναι, τι μπόρεσαν αυτοί και δεν μπορούν. Δεν κατάλαβα τι είπατε, για ξαναπέστε το. Πώς μπόρεσαν αυτοί και δεν μπορούμε εμείς. Ναι, αυτοί τι μπόρεσαν. Να συναντηθούν με τον Υπουργό και να πάρουν δεσμεύσεις. Κωνσταντινίδης και Αμανατίδης. Μάλιστα. Ο Τζικαλάγιας μπροστά τους στην αίθουσα στα λακκώματα δεν επικοινώνησε 2 φορές με τον Υφυπουργό. Το έθεσα στον κύριο Λαζαρίδη αυτό το θέμα. Το έθεσα χθες στον κύριο Λαζαρίδη το συγκεκριμένο θέμα και μου είπε κάπου έπαιρνε τηλέφωνο, αλλά δεν ξέρω ακριβώς. Ξέρει πολύ καλά που έπαιρνα, τους έλεγα ότι σε αντίθεση με πολλούς άλλους συναντήσεις που δεν έχουν την ευγένεια να μην σηκώνουν τηλέφωνα όταν είναι σε συνεδριάσεις. Προσωπικά εγώ ποτέ δεν σηκώνω τηλέφωνα, τους είπα, δεν θα σηκώσω τηλέφωνο, γιατί ένα τηλέφωνο ενός επώνυμου, ενός που είναι σε μια φάση της ζωής του που έχει, το τηλέφωνο χτυπάει συνέχεια, θα το σηκώσω μόνο για να μιλήσω με τον Υφυπουργό, όπως έκανα 2 φορές για να μιλήσω με τον Υφυπουργό. Ξέρει πολύ καλά ο καθένας που ήταν δίπλα μου στο τραπέζι με ποιον μίλησα 2 φορές, με τον Υφυπουργό μίλησα. Όπως και άπειρες φορές έχω θέσει τα θέματα και στον Υφυπουργό και στον Υπουργό. Επομένως, αυτό που λένε, το παραμύθι δηλαδή, τι κάνανε οι βουλευτές από τους διπλανούς νομούς, αφορά τις συναντήσεις, εσείς το είπατε, των βουλευτών με τον Υπουργό που πήγαν και για άλλα θέματα. Γεγονότα που τα έχω κάνει πάρα πολλές φορές, γι' αυτό και πληρώθηκαν οι μηλοπαραγωγοί στην ώρα τους, γι' αυτό και ήρθε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ με δικές μου πρωτοβουλίες και συναντήσεις και τους διαβεβαιώσαμε μαζί ότι εφόσον τα πορίσματα από το κατάστημα του ΕΛΓΑ της Κοζάνης πάνε στην Αθήνα μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, θα πληρωθούν μέχρι 20 Ιανουαρίου. Ναι, αυτή η διαβεβαίωση δεν υλοποιήθηκε, δεν έγινε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα αποζημιωθούν. Φυσικά και θα αποζημιωθούν, όπως είπαμε προχθεσινό μου δελτίο τύπο, θα αποζημιωθούν και μάλιστα πάρα πολύ καλά. Το πότε ακριβώς, σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι πάνω από 1 μήνα μετά. Έχουν μερικές απορίες πάνω σε αυτό. Και όλοι μας έχουμε. Γιατί θα αποζημιωθούν πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρουμε ακόμα την τιμή. Παλιότερα στην εκπομπή μας είχατε μιλήσει για 500 ευρώ το στρέμμα. Δεν ξέρω αν ισχύει εκείνο ακόμα που είχατε πει. Δεν ξέρω ακόμα αν θα αποζημιωθούν οριζόντια ή κατά περιοχή.
και δεν ξέρουν και τον χρόνο ακριβώς. Γιατί δεν ξέρω αν παρακινδυνευαίνουμε να πούμε πάλι χρόνο. Ακούγεται μια φημολογία για τέλη Φεβρουαρίου, αλλά δεν μπορώ να την υιοθετήσω γιατί δεν μπορώ να τη διασταυρώσω. Ναι, η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι πριν βγει ο Φεβρουάριος θα πληρωθούν, αλλά δεν μπορώ να δώσω πάλι ημερομηνία. Από τη στιγμή για να μην που έχουμε είναι, άλλα πάλι, ναι. Από τη στιγμή που είναι γεγονός ότι είχαμε δώσει μαζί με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ μια ημερομηνία, η οποία δεν τηρήθηκε και ζήτησα συγγνώμη γι' αυτό στο μερίδιο μου που με αναλογεί, με την έννοια της πολιτικής ευθύνης για την διαβεβαίωση που έδωσαν τα υπηρεσιακά στελέχη. Από εκεί και πέρα δεν θα πούμε άλλη ημερομηνία, αλλά να είναι σίγουροι, πρώτον, αυτή η κυβέρνηση θα αποζημιώσει και τους φασολοπαραγωγούς, που είναι και περισσότεροι από τους μυλοπαραγωγούς, θα τους αποζημιώσει όσο γίνεται νωρίτερα και κυρίως σε πολύ καλή τιμή. Αυτό το ραντεβού με τον Υπουργό που ζητάνε εδώ και πάρα πολύ καιρό από τη συγκέντρωση των Λακωμάτων, θα γίνει τελικά, κύριε Τζικαλάγια, τελικά βρήκατε τον κύριο Στήλιο? Ναι, δεν το γνωρίζω αν θα γίνει, ούτε και ξέρετε πολύ καλά ότι και οι μυλοπαραγωγοί και οι αγρότες από τους διπλανούς νόμους, μετά από δικές μου πρωτοβουλίες, ήρθαν και συνάντησαν και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Καστοριάς και τον Πρεσπών και το Συσανίο και οι υπόλοιποι. Δεν βρέθηκαν οι αγρότες, και μάλιστα τους αγρότες τους δικούς μας, ούτε οι αγρότες από τα διπλανά χωριά βρέθηκαν σε υπουργικά γραφεία στην Αθήνα, και ποτέ εκείνοι δεν πήραν τους αγρότες τους δικούς μας μαζί τους στην Αθήνα για κάποιες εκδηλώσεις ή παραστάσεις που είχαν οι υπουργούς. Το αν θα γίνει συνάντηση ή όχι δεν είναι και τόσο σημαντικό. Υπάρχουν κάποια θέματα που δεν λέγονται δημόσια. Όπως ξέρετε πολύ καλά, λόγω της πρωτοβουλίας της αντιπολίτευσης θα γίνει το Σαββατοκύριακο θέμα στην Αθήνα. Θα κατέβω αύριο στην Αθήνα προκειμένου για την πρόταση Μομφής, ναι. Την πρόταση Μομφής και να μιλήσω την Κυριακή για αυτά. Εννοείται ότι εκεί θα συναντήσω και τον Υπουργό Γεωργίας και τον Υφυπουργό και ανθρώπους πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό για να δώσουμε λύση, να δοθούν απαντήσεις. Ωραία. Γιατί υπήρχε αυτή η ολιγορία και δεν τηρήθηκε το 20 Ιανουαρίου. Και ευθύνεται. Γιατί ίσως δεν φτάσαμε να γίνει έστω μια τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό που λέτε. Όλα αυτά ισχύουν, αλλά δεν είναι το καθοριστικά. Το καθοριστικό είναι ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε τόσα πράγματα για τους αγρότες που ποτέ ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ έκαναν. Ποτέ μα ποτέ, και το ξέρουν πρώτα και πάνω οι αγρότες. Και κυρίως ο Μιλών αγωνίζεται για τους πολλές εκατοντάδες αγρότες που μοχθούν καθημερινά στο χωράφι τους, που αγωνιούν για να μπορέσουν να έχουν εισόδημα, να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να προκόψουν τα παιδιά τους, και όχι για τους 2, 3, 5 που παίζουν διάφορα παιχνίδια, είτε πολιτικά, εννοώ το κομματικά, είτε πολιτικά προσωπικά, που προκειμένου να πλήξουν το βουλευτή, αλλά πλήττοντας το βουλευτή πλήττουν την κυβέρνηση, να ευνοήσουν ίσως κάποιο άλλο κλίμα που έχουν στο μυαλό τους ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, μια βασική ερώτηση. Σε αυτό το κείμενο των ετοιμάτων και κυρίως για το κόστος παραγωγής πια, το οποίο έχει πάει 300-400% πάνω, και έχουμε και θέματα όπως παραδείγματος χάρη την ένταξη στις κρατικές οικονομικές ενισχύσεις, τα πρώην ΨΕΑ δηλαδή, φασολιών και μήλων, μια και τα αναφέρατε, του 19 ακόμα, κύριε Τζικαλάκια, της Φακής και των Ρεβιθιών του 20, των Σιτηρών, Φακής, Ρεβιθιών, Τρεφιλιών, Καπνών του 21. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά θέματα. Σε όλο αυτό το κείμενο των ετοιμάτων, συμφωνείτε, είναι δίκαια πράγματα αυτά που λένε οι αγρότες, ναι ή όχι? Το ανέβασμα του κόστου παραγωγής δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έχουμε αυτή την ενεργειακή κρίση, η οποία συνέβαλε στο να ανεβεί το κόστος είτε της ενέργειας που είναι για θέρμανση, άρα είτε και της ενέργειας που είναι για βιομηχανική ή αγροτική χρήση. Η κυβέρνηση όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου θα τον επιστρέψει φέτος σε κάποιες κατηγορίες, πρώτον σε όλους τους νέους αγρότες, είτε τους παλιότερους που είναι στο παλιό πρόγραμμα των νέων αγροτών, είτε σε αυτούς που μπουν στο καινούριο, και σε όσους παίρνουν κοινωνικό τιμολόγιο. Μάλιστα. Ή για διάφορες χρήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος ή του φυσικού αερίου ή και του πετρελαίου, που καλύπτει το 50% τον Ιανουάριο μήνα που ξέρουμε η κυβέρνηση. Βέβαια πάλι έχουμε αυξήσεις, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό, ότι περνάμε μια δύσκολη ενεργειακά περίοδο. Το παραδεχθήκαμε σαν κυβέρνηση. Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια να ανακουφίσει όσο μπορεί τους αγρότες, αλλά είμαστε
και τους αγρότες και όλους τους πολίτες, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι θα ισορροπήσει η αγορά σιγά σιγά και τους επόμενους μήνες θα υποχωρήσουν. Και υπάρχει και μια πρόταση. Και υπάρχει και μια πρόταση από τον Σύλλογο Μακεδνός και από τον κύριο Μόσχο, εάν για τα αγροτικά θέματα θέλετε κάποια στιγμή ή επιθυμείτε, για να μιλήσετε όλοι με τις δικές σας αποδείξεις, ο καθένας ξεχωριστά, έναν δημόσιο διάλογο. Και μακάρι αυτός, αν τον θελήσετε, να γίνει και εδώ μαζί μας. Επιθυμείτε κάτι τέτοιο για να λυθούν θέματα με καλό τρόπο, με επιχειρήματα και με καλό διάλογο και όχι με φωνές? Φυσικά, ξυπακούεται. Αυτό δεν κάνουμε. Θέλετε τώρα, λοιπόν, να το. Με διάλογο και επιχειρήματα μιλάω τώρα μαζί. Να το οργανώσουμε, να είστε τέταρτο εδώ μαζί μας. Μίλησα στη συνέλευση στα άλλα κόμματα, ήμουν εκεί μαζί τους τουλάχιστον 2 ώρες. Εγώ δεν είμαι υπέρ του διαλόγου. Αν θέλετε και μέσα στην επόμενη εβδομάδα να είστε καλεσμένοι εδώ μέσα στο στούντιο εκπρόσωποι των αγροτών, όλων των παρατάξεων και εσείς. Και ξέρετε πολύ καλά αυτό, να το ξαναπώ, ότι αυτή η κυβέρνηση νομοθέτησε για την πάταξη της παράνομης ελληνοποίησης, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα απ' όλα να συμβάλλουν και οι ίδιοι οι αγρότες, και όχι να είμαστε γενικά και όταν μας αφορά τη δικιά μας επιχείρηση, τη δικιά μας παραγωγή, είμαστε πρώτοι οι οποίοι παρανομούν, δεν τηρούμε τον νόμο ή δεν δίνουμε στοιχεία στις αρχές που χρειάζονται. Και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσης. Ναι. Πρόσφατα είχα επικοινωνία πριν τις γιορτές με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά από καταγγελία που υπήρχε από παράγοντα του νομού μας που έχει σχέση με αυτά, και μετά δεν προσέτρεξε με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως όταν μου το κατήγγειλε και το μετέφερα. Μισό λεπτά, τι λέτε εδώ, ότι οι ίδιοι Καστοριανοί, μισό λεπτά, οι ίδιοι Καστοριανοί ελληνοποιούν ξένα προϊόντα, αυτό λέτε? Κάποιοι παραγωγοί κάνουν χρήση με αυτά. Αυτό είπατε. Καστοριανοί ελληνοποιούν προϊόντα. Αυτό είπατε. Χρησιμοποιούν και προϊόντα από τις διπλανές χώρες. Αυτό το ίδιο πράγμα λέμε. Κόβουν τιμολόγια για τη δικιά μας. Αυτό είναι επίσης σοβαρή καταγγελία, κύριε Τσιγκαλάκια. Επίσης σοβαρή καταγγελία. Καστοριανοί παραγωγοί ελληνοποιούν προϊόντα από διπλανές χώρες. Βεβαίως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γι' αυτό πάντα γινόταν. Και δυστυχώς σε μικρότερο βαθμό συνεχίζεται να γίνεται, όπως εγώ από τους επίσημους εκπροσώπους έχω την καταγγελία ότι ήρθαν και κάποιες μέρες και μήλα και φασόλια από τις διπλανές χώρες, έφτασαν κάπου στην περιοχή της Σκίδρας και εκεί υπάρχει μια οργανωμένη κατάσταση η οποία στο τέλος τα προωθήσαν ελληνικά ή τα εξάγησαν ελληνικά, για να έχει τα πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής, για να έχουν αυτά τα φασόλια που καλλιεργήθηκαν και παρήχθησαν σε άλλη χώρα, σε τρίτη χώρα, γίνεται αυτή η διαδικασία για να εξαχθούν σαν ελληνικά. Έχετε στοιχεία που μπορείτε να πάτε και στον εισαγγελέα γι' αυτό, κύριε Τσιγκαλάκια? Ξέρετε ότι και με τον προηγούμενο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Βορύδη, είχαμε μια συνεργασία και έγιναν αυτά που έπρεπε και για ένα διάστημα σταμάτησαν αυτές οι ροές, όπως και με τον νυν υπουργό έκανα προσπάθεια να, δεν ξέρω πόσο απέδωσε η συνεργασία με αυτούς που θα έπρεπε. Όπως ξέρετε πολύ καλά, και επί διακυβέρνηση της χώρας από τον Καραμαλή, με υπουργό αγροτικής ανάπτυξης Γεωργίας τότε, τον Αλέκο τον Κοντό, τον πολιτικό από την Ξάνθη, που όλοι τον έχουν και σαν παράδειγμα, το ότι εκείνος κατάφερε με το που μπλόκαρε κάποια πλοία στα λιμάνια να μην εισάγουν εκείνα τα προϊόντα από άλλες χώρες που δεν ήταν όπως θα έπρεπε, που θα ελληνοποιούνταν κάποια από αυτά, κατάφεραν οι δικοί μας αγρότες από διάφορα προϊόντα σε όλη την Ελλάδα και έδιναν, εφόσον δεν παρουσιαζόταν τεχνητή αυξημένη ποσότητα από αυτά τα προϊόντα στην αγορά, έτσι διασφαλιζόταν η καλή τιμή στα δικά μας προϊόντα. Πάντως, για να διάσουμε, δηλαδή, θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν τα στοιχεία αυτά που δίνεται σήμερα, ότι υπάρχουν κάποιοι Καστοριανοί που ελληνοποιούν προϊόντα από διπλανές χώρες, να πάτε με αυτά τα στοιχεία και στον εισαγγελέα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για κάτι τέτοιο. Ξέρουμε ότι... Πώς δεν υπάρχει λόγος? Άμα γίνεται αυτό, βγάζουμε μόνο μας τα μάτια μας. Δεν θα το κάνω εγώ αυτό, θα το κάνουν οι ίδιοι. Ποιος θα το κάνει? Έχουν τους συλλόγους τους, γνωρίζονται μεταξύ τους. Εμένα η δουλειά μου, η πολιτική, είναι να χρησιμοποιήσω... Εσείς το καταγγέλλετε όμως. Να χρησιμοποιήσω, το αναφέρω, δεν το καταγγέλλω. Άμα ήθελα να το καταγγέλλω, θα το κατήγγειλα, άμα υπήρχε λόγος το καταγγείλω. Απλώς σας λέω για να ξέρετε ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης
και μου σαν βουλευτού, αν θέλετε και κοινοβουλευτικά εκπροσώπου της κυβέρνησης του νομού, είναι συνεχής και σε αυτό το τομέα στην πάταξη της παράνομης ελληνοποίησης, γιατί αυτή είναι που αφαιρεί εισόδημα από τους αγρότες μας, επειδή εμφανίζεται τεχνητά ότι δεν υπάρχει έλλειψη, με αποτέλεσμα να μειώνεται η τιμή πώλησης των δικών μας προϊόντων. Νομίζω ότι κάπου εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε, εκτός αν θέλετε κάτι ακόμη σε κάτι ακόμη να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτά τα ζητήματα, και βεβαίως περιμένουμε, αν όντως το ναι που λέτε αυτή τη στιγμή σε ένα δημόσιο διάλογο εδώ στο σταθμό μας με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, για να λυθούν πράγματα ή και παρεξηγήσει, εγώ θα πω, με πολιτισμένο τρόπο. Περιμένω να μου πείτε μια ημερομηνία που θα μπορείτε κι εσείς να ενημερώσουμε για τους υπόλοιπους. Να δω την πρόταση πώς ακριβώς έχει. Εγώ δεν μπορώ να πω ούτε να ορίσω τώρα. Πολύ απλή πρόταση. Να είστε σε ένα τραπέζι, εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου και εσείς, για να λύσουμε θέματα που ταλανίζουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του τοπικού μας πληθυσμού. Να σας πω απλά. Ότι όλος, θέλω να κλείσω με αυτό. Να σας πω ότι όλος αυτό, με μεγάλη χαρά ακούω όλα αυτά τα γεγονότα που συζητάμε. Παρά το ότι φίλοι μου έρχονται και φίλοι, ξέρετε, υπάρχουν φίλοι όχι μόνο από τον δικό μας κομματικό χώρο και από τους άλλους χώρους, οι οποίοι βλέπουν τον αγώνα τον οποίο κάνουμε. Και όλοι αυτοί ήρθαν και αυτές τις μέρες κάποιοι να με παροτρύνουν να συνεχίσω την προσπάθειά μου, να μην κάνω πίσω, γιατί το ότι τις τελευταίες μέρες προσωποποιήθηκαν προς το πρόσωπο του βουλευτή Καστοριάς κάποιες κριτικές ή κάποιες αιχμές, αυτό για μένα είναι πολύ θετικό. Είναι θετικό γιατί, επειδή ταυτόχρονα με αυτό εξηφαίνεται, αναδεικνύεται το γεγονός ότι τα 2,5 χρόνια που είμαι βουλευτής του νομού με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση αυτή, έγινε τόση δουλειά που φέτος θα είναι η χρονιά που θα αποδώσει σε έργα, και επειδή αυτά τα έργα θα επιμεριστούν στον Πρωθυπουργό, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στον βουλευτή του νομού της Καστοριάς, κάποιους αυτό τους ενοχλεί. Και αυτοί οι κάποιοι δεν είναι μόνο από την αντιπολίτευση. Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος που μίλησα στην αρχή για μια συγχορδία, συμπαιγνία κάποιων συμπτώσεων. Αλλά ξέρετε πολύ καλά, εμένα αυτά δεν με απασχολούν. Εγώ κάνω τη δουλειά μου, αυτό που έκανα θα συνεχίσω να το κάνω με τον καλύτερο τρόπο. Και ξέρω ότι έχω ισχυρές συμμαχίες, κυρίως στην παράταξη από την οποία προέρχομαι και των οποίων την εμπιστοσύνη θέλω να τιμήσω, αλλά σαν βουλευτής του νομού και με την έννοια ότι είναι η Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση, αισθάνομαι ότι εκπροσωπώ στον αγώνα για τα δικαιώματα των αγροτών όλους τους πολίτες, άσχετα τι ψηφίζουν. Και αυτούς που ψήφισαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΜΕΡΑ25, ΚΚΕ, και αυτούς και αυτοί έχουν ωφέλη από την κυβερνητική πολιτική. Και σε ό,τι αφορά στον διάλογο που λέγαμε, ορίστε τώρα, είναι και στην άλλη γραμμή και ο κύριος Δημήτρης Μόσχος, και ρωτάει ο ίδιος αν θέλετε και τώρα ακόμη να είναι μαζί σας να πείτε δύο πράγματα. Δεν υπάρχει λόγος τώρα, δεν θα βγάλουμε κάτι τώρα. Ωραία. Εγώ το σέβομαι πάντα και όπως όλους τους καλεσμένους μας. Κύριε Τσικαλάγη, όταν το θελήσετε πάντως, με πολύ μεγάλη χαρά να σας φιλοξενήσουμε εδώ, όχι από το τηλέφωνο, από το στούντιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλώς από το Κύριακο. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Τσικαλάγια για ορισμένα από τα θέματα, κυρίως τα αγροτικά, που αυτό τον καιρό έγινε πραγματικά, ήταν από τα κορυφαία θέματα όλης της εβδομάδας. Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.